Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα ανεμολόγιο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Δημήτρη. Τι κάνεις? Καλά. Καλώς σας βρήκα. Πώς πέρασε η εβδομάδα σου? Για πες μας. Κουραστικά. Εντάξει. Παρακολουθούμε τις... Γίνεται ένας χαμός βλέπω, έτσι. Ναι, κάθε μέρα και κάτι καινούριο. Για πες μου την εβδομάδα την προηγούμενη, πώς κύλησες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, τι είδαμε? Εντάξει, με αποκορύφωμα το χθεσινό που έγινε μια συζήτηση στη Βουλή, δεν καταλάβαμε για ποιο λόγο. Άσχετο, είναι... το φως αυτό να τα ανάψω το θες. Καλά είναι. Καλύτερα έτσι. Ας το έτσι, δεν πειράζει. Ναι. Για πες. Εντάξει, με αποκορύφωμα την... τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, ναι, που υποτίθεται ότι έγινε για να ρωτήσει ο Τσίπρας αν θα το στηρίξουν τα υπόλοιπα κόμματα. Α, που την έκανε ο Σαμάρας με την παρέα του. Ναι, ναι. Θα το πούμε γι' αυτό, μπες στους τίτλους και σιγά σιγά θα τα πούμε όλα. Εντάξει, δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος να γίνει αυτή η συνεδρίαση, απλώς μάλλον δοκιμάζανε τις δυνάμεις τους. Και ο Τσίπρας ήθελε να πουλήσει μαγιά και στη δικιά του κοινοβουλευτική ομάδα που διαφωνεί και να δοκιμάσει και τις δυνάμεις του σαν πρωθυπουργός. Και επί των συνιστοσών και επί των αντιπολιτευομένων. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα η Κωνσταντοπούλου στο τέλος τους άλλαξε τα φώτα. Τι γίνεται με αυτήν την Κωνσταντοπούλου? Εντάξει. Δίνει ρεσιτάλ, έχει πάρει αέρα και κάνει τα δικά της. Βλέπω να γίνεται πρόταση μορφής κατά του Προέδρου της Βουλής. Σοβαρά το θα λέει, δούμε το αυτό πρώτα ή μέσω της πρότασης για Εξεταστική Επιτροπή για τα Μνημόνια θα πάμε στην ουσία. Σήμερα το βράδυ θα γίνει αυτό. Αυτό έχει κάποιο νόημα. Εντάξει. Έχει... Σήμερα το βράδυ θα κατατεθεί αυτή η πρόταση. Αυτό έχει νόημα ή είναι ένας άξονας που μας κατευθύνει στις εκλογές να μην κάνουμε τίποτα, να ασχοληθούμε μόνο με αυτά και να πάμε με ύβρις σε εκλογές, πολιτικές ύβρις. Και να φεύγει λάσπη από τη μία πλευρά στην άλλη και να μην κάνουμε τίποτα και να πάμε σε εκλογές και να αρχίσουμε να τάζουμε σύμπαντα και ηλιακά συστήματα. Αυτό γίνεται για να έχουμε κάτι να ασχολούμαστε. Δεν πρόκειται να βγει κανένα αποτέλεσμα, διότι όλοι έχουμε καταλάβει ότι και αυτή η κυβέρνηση θα ακολουθήσει ένα είδος μνημονίου. Μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά άλλα λέει εδώ, άλλα λέει εκεί, άλλα συμφωνεί. Θα τα δούμε βέβαια μετά το Καθολικό Πάσχα, καθότι το Brussels Group σταμάτησε τις συζητήσεις γιατί θέλουν να πάνε σπίτια τους για τις γιορτές. Καθόμαστε τώρα να ασχολούμαστε με την Ελλαδίτσα. Με τον κάθε κόπανο της Ελλαδίτσας. Έτσι. Ο Γκουρία είπε ότι δεν ευθύνεται η Τρόικα για τα προβλήματα της Ελλάδας. Τον άκουσε το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, έτσι. Ναι, υποτίθεται μας το έπαιζε φίλος ο Μεξικανός, αλλά κανείς δεν είναι φίλος. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, ότι είναι μόνοι τους. Ναι. Δεν υπάρχουν σύμμαχοι, βοήθειες, αγάπες και λουλούδια κτλ. Πρέπει μόνοι μας να τα καταφέρουμε. Τώρα που είπες αυτό, μου δίνεις την ευκαιρία να πω το εξής. Βγαίνει ο Καμένος από την Αμερική που ήταν και γυρνάει και λέει στην εκμετάλλευση. Ναι, το διάβασα. 70-30. Ρε κόπανε. Αυτά είναι παρασκηνιακές συζητήσεις μεταξύ κρατών. Αυτά δεν βγαίνει να τα πεις έξω. Το 70 για ποιον το εννοούσε? Αυτό δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πόσο μάλλον να το πει έξω. Να δώσει, θα κάτσει δηλαδή τώρα ο Αμερικάνος να ακούσει διεθνή κοινότητα 70-30. Και να συμφωνήσει διεθνώς, να ακουστεί διεθνώς ότι συμφωνώ στο 70-30. Οι υπόλοιποι θα κάνουν πάρτι. Συνήθως, από ό,τι έχω ακούσει, 50-50 τα... Θα γυρίσει η Νορβηγία και θα πει κάτσε. Εγώ 78% φορολογία. Τι είναι αυτά που λέει ο Καμένος στον Αμερικάνο? Τέλος πάντων, αυτά τώρα. Μιλάμε τρέλα. Κάνει εντύπωση βέβαια. Από τη μια τώρα να μας λέει ο Τσίπρας για την καινούργια άνοιξη στις σχέσεις με τη Ρωσία. Και την άλλη που γίνει ο Καμένος και να λέει σας χαρίζω το μισό Αιγαίο, ξέρω εγώ. Όταν η Αμερική σε στηρίζει και σε βγάζει κυβέρνηση, γιατί μην γελιόμαστε, η Αμερική έβγαλε τον Τσίπρα κυβέρνηση, κατ' εμέ τουλάχιστον. Ναι, λόγω Βαρουφάκη ίσως. Λοιπόν, μεσολαβήτης. Το ότι λέει όχι στον Καμένο, δηλαδή σε κάποιον που τον βοήθησε να ανέβει στην κυβέρνηση, ίσως να ενέχει κάτι άλλο από πίσω. Σίγουρα έχει κάτι άλλο από πίσω. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό πώς θα κινηθεί.
Έχουμε πολλά να δούμε. Η περίφημη δήλωση του Βαρουφάκη στην Κρήτη. Για πες τι έγινε με τον Βαρουφάκη. Μαζί μας και στη ρήξη που ρώτησε τους κριτικούς. Δηλαδή τους προετοιμάζει για κάτι που... Ναι, καλά ρώτησε ο Θοδωράκης, λέει με ποιον εννοεί η ρήξη. Εννοεί με τα συμφέροντα, τότε λέει είμαστε μαζί του. Ή εννοεί με τους εταίρους, γιατί τότε θα μείνει λέει μόνος του. Βλέπω μια έτσι απρόβλεπτη συμπεριφορά και ναι, δεν δείχνει την κατεύθυνση στην οποία απευθύνεται τέλος πάντων. Ξέρεις κάτι, θα φανεί λίγο αυτό που θα το πω έτσι περίεργο, αλλά παρά είναι δημοκρατικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει χωρίς να ρωτήσει ούτε τον ίδιο ούτε τον πρωθυπουργό. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι ανοργανωσιά. Δεν βγαίνεις και λες, ή ο Τσακαλώτος να πούμε που βγαίνει μετά να τον σιγοντάρει και λέει ότι εμείς μπορεί να το παίζουμε τρελή για να πιέσουμε τη διαπραγμάτευση. Βγαίνεις ποτέ να πεις τη στρατηγική σου στον αντίπαλο πριν τελειώσει η συζήτηση? Δεν πας καλά, τι να πεις τώρα, εντάξει. Κάπου υπάρχει από πίσω μία έτσι συμφωνία. Δεν μπορεί να βγαίνει να λέει τώρα ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του. Βγαίνει ο καμένος λέει αυτά που λέει, βλέπω το δικό στο παράδειγμα, βγαίνουν και τα λένε χήμα. Αυτά δεν γίνονται. Δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει οργάνωση. Λοιπόν, δεν υπάρχει στρατηγική όπως το λες. Υπάρχει στρατηγική, αλλά την δείχνουμε φάτσα κάρτα δηλαδή στον αντίπαλο και προβλέπει τις κινήσεις μας πολύ εύκολα. Γράφει Θάνος Τζίμερος στο λογαριασμό του στο Facebook. Τα ακατάληπτα των καταλήψεων. Η αλακάρτ εφαρμογή της νομιμότητας καταργεί το κράτος δικαίου. Αν η δημιουργία ξανά ήταν κυβέρνηση, οποιοδήποτε καταλάμβανε οποιονδήποτε χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, θα συλλαμβανόταν αμέσως και θα πήγαινε αυτόφορο. Το αστείο είναι ότι αυτό προβλέπεται ήδη από την υπάρχουσα νομοθεσία που την έχουν εξευτελίσει αριστερή και δεξή, επικαλούμενοι πολιτικούς λόγους. Νόμος είναι ο νόμος. Ούτε το δίκαιο του εργάτη, ούτε το συμφέρον του διαπλεκόμενου, ούτε οι καλλιτεχνικές ανησυχίες των μπαχαλάκηδων. Παρεύει τον νόμο, τιμωρήσει όπως ο νόμος ορίζει. Τελεία και παύλα. Δεν μας αρέσει ο νόμος, τον αλλάζουμε με διαδικασίες που η νομιμότητα προβλέπει, δηλαδή με άλλο νόμο. Το πολιτικό φίλτρο, σε τι είναι κολάσιμο και τι όχι, ήταν μια από τις βασικές αιτίες που φτάσαμε όσο το που φτάσαμε. Και δεν θα διαφωνήσω με τον. Έχει απόλυτο δίκιο. Θάνο τον Τζίμερο. Μια χαρά το λέει. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε από την... Για να πούμε για ένα καλό, έτσι για να μην λέμε όλο και τα στραβά. Βεβαίως. Πολύ σωστά, εγώ το χάρηκα δηλαδή, που ο Τσίπρας είπε μπροστά στη Μέρκελ ότι ζητάμε τις γερμανικές αποζημίωσεις. Δεν το είχε ξανακάνει ο Πρωθυπουργός τόσα χρόνια και είναι το μόνο θετικό που είδα την εβδομάδα που μας πέρασε. Βέβαια, αυτό που πέταξε για ηθική υποχρέωση ήταν ένα λίγο έτσι, ναι, τις θέλουμε, αλλά τις θέλουμε γιατί εσείς πρέπει να το νιώθετε και σωστό να μας τις δώσετε, δηλαδή ένα περίεργο πράγμα. Αντί να πει ότι υπάρχουν συνθήκες και αποφάσεις που τα δικαιούμαστε αυτά, εντάξει, τέλος πάντων, ήθελε λίγο να το πει πιο γενικά. Ας πάρουμε την λογική ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τις αποζημιώσεις. Τουλάχιστον το κατοχικό δάνειο. Έρχεσαι να τα ζητήσεις για να τα πάρεις επειδή χρωστάς ή επειδή πρέπει να τα πάρεις, επειδή σου ανήκουν. Λοιπόν, σωστό είναι επειδή πρέπει, λοιπόν, και επειδή χρωστάς. Και έρχονται και τα ζητάνε σε μια φάση που χρωστάμε. Τώρα τα θυμηθήκατε. Λοιπόν, αρέσει το θέμα στον ελληνικό λαό. Πάμε είναι σε αυτοχειρίαση εκεί πέρα. Για εσωτερική κατανάλωση και λίγο. Πάντως, ωραίο θα ήταν να σημειώσουμε ότι ο ίδιος ο Χίτλερ είχε αρχίσει και αποπλήρωνε με απόφασή του τις δόσεις του δανείου. Φαντάσου. Και η δημοκρατική κυρία Μέρκελ δεν αποδέχεται να αποπληρώσει το δάνειο. Εντάξει, ή έστω να το αφαιρέσει από ό,τι χρωστάμε στη Γερμανία, έστω και αυτό. Και να το λύναμε μια για πάντα αυτό το θέμα και να μην το ξανασυζητήσουμε, γιατί, ξέρεις, είμαι υπέρ αυτών των ανθρώπων που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα πρέπει να θάψουμε όλα τα τσεκούρια του πολέμου και να αρχίσουμε να δουλεύουμε όλοι μαζί. Έτσι. Και όχι να θυμάται ο άλλος τι του είχε πει ο παππούς του, ότι πολεμούσε στα βουνά τα αδέρφια του και κάτι και σκότωνε ο ένας τον άλλον. Αυτά είναι. Κανονικά πρέπει όλα να καταργηθούν και να μην ασχολούμαστε καν με αυτά.
Βέβαια να λυθούν, εντάξει, δεν είπα απλώς να το πετάξουμε όλα στη λησμονιά, να αποζημιωθούν όσοι βλάφτηκαν και τελείωσε το θέμα και να μην ξανασχοληθούμε. Και αυτό που με εκνευρίζει ιδιαίτερα είναι ακόμα ότι υπάρχουν και βουλευτές μέσα στη Βουλή που κάθονται και τα χτυπάνε αυτά, κάτι τύποι που λέγανε για γουναράδικα ή κάτι. Ναι. Τους θυμάσαι κάτι, τους είδες ένας, ναι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, πάμε παρακάτω, γιατί με συγχύζει αυτό το θέμα ιδιαίτερα. Λοιπόν, όσον αφορά την έρευνα της εξεταστικής για τα μνημόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι προτείνει μάλλον θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2009, σε τέσσερις περίοδους τέλος πάντων θα αναπτυχθεί αυτή η έρευνα της εξεταστικής, για το πώς η Ελλάδα τέλος πάντων εισήλθε στα μνημόνια. Τώρα, αυτό είναι σοβαρό. Από το 1975 και μετά, κύριε Τσίπρα, τι μαγκές είναι αυτές. Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ πόσο καιρό λες ότι θα πάρει αυτή η εξεταστική να τελειώσει? Αυτή η εξεταστική, εγώ πιστεύω ότι ξεκινάει για να μας πάει σε εκλογές. Δεν ξεκινάει για να καταλήξει κάπου. Ποτέ, εγώ πιστεύω. Ναι, δεν θα καταλήξει και πουθενά. Μήνες, χρόνια, δεκαετία. Και αν καταλήξει, δεν θα αποδείξει τίποτα. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτό που κάνανε, εντάξει, γίνανε λάθος χειρισμοί, ειδικά ο Γεωργάκης τα κάνε θάλασσα στο πρώτο μνημόνιο. Υπογράψαν τα πάντα. Ξέρεις, όπως γνωρίζεις, το πρώτο ήταν χειρότερο από το δεύτερο. Ας τον πω αυτιστικό. Ναι, εντάξει. Ήτανε, όπως λέει και ο Τσίπρας, με τη λαϊκή εντολή πρωθυπουργός. Ο λαός αποφάσισε να βάλει αυτόν τον άνθρωπο. Μετά αποφάσισε να βάλει άλλο άνθρωπο. Τέλος πάντων, ο λαός αποφάσισε. Γι' αυτό ο λαός να μην κάθεται να λέει τι είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Αυτός τους ψηφίζει τώρα. Δεν βγαίνουν μόνοι τους, εφυτρώσανε, εντάξει, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα αναζητηθούν οι πολιτικές ευθύνες για πρωθυπουργούς όπως Παπανδρέου, Παπαδήμο, Σαμαράς, αλλά και τους πρώην, Γιώργο Παπακοσταντίνου, Υπουργούς Οικονομικών και Ευάγγελο Βενιζέλο. Τέσσερις περίοδοι για τις οποίες θα γίνει έρευνα είναι Οκτώβριος 9, Μάιος 10, όσον αφορά την πρώτη δανειακή σύμβαση. Μάιος 10, Νοέμβριος 11, δεύτερη δανειακή. Νοέμβριος 11 με Μάιος του 12 το λεγόμενο PSI και Νοέμβριος του 12 μέχρι σήμερα κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Ικανοποιούμε μια λαϊκή απέτηση, τόνισε ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Μαντάς, αναφερόμενος στην πρόταση του κόμματος για τη σύσταση τέλος πάντων της εξεταστικής. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς συνεχίζει, η κοινοβουλευτική ομάδα καταθέτει σήμερα πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής, η οποία θα διερευνήσει την υπαγωγή της Ελλάδας στο καθεστώς των μνημονίων και τις επιτήρησεις καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή τους. Πρόσθεσε δε, υλοποιούμε συνεπώς την δέσμευσή μας για την κοινή κοινωνική απέτηση, χωρίς καμία διάθεση ρεβαντσισμού και ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής, προκειμένου να ζητηθούν οι αιτίες και οι ευθύνες μιας πρωτοφανούς κρίσης που ισοπαίδωσε τη συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας. Αλλά θα έπρεπε, κύριε Μαντά, κύριε Τσίπρα και λοιποί, να ξεκινήσει από το 75 και μετά. Από το 9 και μετά, θες αυτοδυναμία, το ξεκινάς για να πας εκλογές, να έχεις το κύμα μαζί σου. Και να πάρεις την αυτοδυναμία σου και σαν απρόβλεπτος που είσαι να κάνεις τα δικά σου. Λέω εγώ τώρα. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, τώρα είναι εντάξει, ξέρω εγώ. Κύριος Τσίπρας, καλό είναι να παίρνει αποφάσεις και να αφήσει τις... Εγώ περιμένω να πιάσει τους μεγάλους φορφυγάδες. Είδες που λέει, είναι πολύ λίγα τα άτομα που χρωστάνε πολλά λεφτά. Ναι. Ενώ είναι χιλιάδες οι οφειλέτες, αυτοί που χρωστάνε το μεγαλύτερο μέρος είναι εκατοντάδες. Είναι πολύ λίγα άτομα. Αυτούς λοιπόν περιμένω να τους κυνηγήσει όπως μας υποσχέθηκε, αλλά πολλές από τις υποσχέσεις είδαμε τις κολοτούμπες. Μήπως να ξεκινήσει από κάνα υπουργό που έχει μέσα στο κόμμα του. Ποιον εννοείς? Από κάπου ξεκινάει το όνομά του. Από κάτι εκεί ποσοστά θα έπαιρνε από κάτι. Α, μάλιστα, ναι. αυτά με το 12% από τους... είναι μια ωραία περίπτωση, δηλαδή ο συγκεκριμένος υπουργός θα ήταν και ενάγων και εναγόμενος, δηλαδή θα ήταν... Κάτσε ρε μεγάλε, πού πας να πούμε. Είσαι... Υπουργός, πήγαινε στη γωνία να δεις αν έρχομαι. Τα συμφέροντα του δημοσίου, αλλά συγχρόνως έχεις μια δικηγορική εταιρεία η οποία εναντιώνεται στα συμφέροντα του δημοσίου. Ό,τι και να γίνει, κερδίζεις.
Εξυπνάδες τώρα, έτσι. Τέλος πάντων, αυτά τώρα ας τα αποδείξουν. Θα πάνε φαντάζομαι στα δικαστήρια να δούμε ποιος έχει δίκιο. Εντάξει, ο δημοσιογράφος ο συγκεκριμένος που το αποκάλυψε δεν έχει δώσει την εντύπωση ότι είναι ο Χιώτης, αν θυμάμαι καλά, που είναι στο Βήμα. Δεν έχει, μας έχει δώσει την εντύπωση ότι βγάζει ειδήσεις της πλάκας, εντάξει, φαίνεται για σοβαρό. Θέλω να πιστεύω. Ναι, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Ας τα βγουν στα δικαστήρια, τώρα δεν έχει σημασία, θα επιληθεί η δικαιοσύνη. Τι θέλω να πω. Κάτι θέλω να πω τώρα για το πολιτικό σύστημα. Τέλος πάντων. Για τον Ολπ είδες? Όχι, δεν είδα, για πες. Πήγε ο Δραγασάκης στην Κίνα και όταν γύρισε ανακοίνωσε περί χαρίς ότι πωλείται και το υπόλοιπο λιμάνι και κατά πάσα πιθανότητα στους Κινέζους. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, όλα αυτά που λέγανε προεκλογικά τα πετάξανε στα σκουπίδια. Και εδώ ήμασταν σε αυτή την εκπομπή που μιλάγαμε προεκλογικά για τον κύριο Ήσυχο, που μπαίνουν βγαίναν οι πρέσβοι στην Κουμουνδούρου για το λιμάνι και τις προβλήτες και όλα αυτά. Εδώ ήμασταν και τα λέγαμε. Και να φανταστείς, η προηγούμενη κυβέρνηση που έχει υποτίθεται κατηγορηθεί ότι ξεβουλάει, σχεδίαζε το άλλο μισό του λιμανιού να το δώσει σε άλλη εταιρεία επίτηδες. Υπάρχει μια... ένας ανταγωνισμός και έτσι ξέρεις τώρα, για να τους έχουμε όλους στην τσίτα. Ήταν μάλιστα, είχαν βάλει υποψηφιότητα κάποιες εταιρείες τεράστιες, όπως η Maersk, ξέρεις, που είναι γιγάντιες εταιρείες. Από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε μάλλον γιατί θα πάρει λεφτά, κάποιο δάνειο ίσως, κάποια οικονομική βοήθεια, ποιος ξέρει. Αν και οι Κινέζοι έχω διαβάσει ότι στο σύνταγμά τους έχουν περιορισμό του ποσού που μπορούν να δανείσουν, έτσι. Γιατί είναι σοβαρή χώρα. Όπως και οι Γερμανοί έχουν περιορισμό του προϋπολογισμού, όταν αυτός πάει να γίνει ελληματικός και να μπει μέσα. Με ένα όριο για να μην διαλυθούν. Έχουν βάλει πλαφόν. Λοιπόν, εμείς φυσικά δεν έχουμε τίποτα από αυτά. Αυτά σε εμάς είναι άγνωστη χώρα. Τέλος πάντων, από ό,τι φαίνεται τους υποσχέθηκαν κάποια λεφτά και θα το γυρίσουν τώρα όλο το λιμάνι στους Κινέζους. Δεν αμφιβάλλω ότι οι Κινέζοι θα μετατρέψουν το λιμάνι στο μεγαλύτερο της Ευρώπης. Δεν το αμφιβάλλω. Σύμφωνα με τα σχέδια και το προβλήτα 3 που θέλουν να φτιάξουν και τα λοιπά, το λιμάνι θα γίνει, είναι και στην καλύτερη θέση του κόσμου. Ξέρουμε όλοι ότι από τα αρχαία χρόνια ο Πειραιάς είναι στην καλύτερη θέση. Συναντιέται η Αφρική, η Ασία και η Ευρώπη σε αυτό ακριβώς το σημείο. Αν φέρεις στο μυαλό στο χάρτη της Μεσογείου, βλέπουμε ένα θαλάσσιο άξονα που ξεκινάει από τη Μαύρη Θάλασσα, περνάει από τα Δαρδανέλια. Το βάζω έτσι για να βλέπουν, αν πούμε ότι έχει ο θεατής το χάρτη μπροστά του. Μαύρη Θάλασσα, Δαρδανέλια, Αιγαίο, περνάμε την Κρήτη, τάκ, Αίγυπτος. Οι δύο έργα του Σουέζ. Λοιπόν, επειδή οι Αμερικάνοι θα κλείσουν όλο το κομμάτι της Μεσοποταμίας, είτε αυτό αφορά τη Συρία, είτε αυτό αφορά την Ιορδανία, είτε τις μάχες μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν που θα δούμε στο προσεχές μέλλον, θα το αποκλείσουν οικονομικά, θα το αποκλείσουν στρατιωτικά, είτε από την πλευρά του ISIS, αυτή της τζιχαντιστικής, μα να μην πω τι, λοιπόν, είτε από μεταξύ των κρατών διενέξεις, και θα μείνει μόνο αυτός ο άξονας, ο ναυτικός άξονας ανοιχτός, και είναι ο μόνος τρόπος να διακινήσει η Κίνα τα εμπορεύματά της. Λοιπόν, είδου πεδίο δόξη λαμπρών. Και ο Πειραιάς είναι στο τέλειο σημείο. Να γίνει παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο. Ο Σταθάκης δεν τον βλέπω να παίρνει, να υπάρχει κάποιο τέλος πάντων σχέδιο ανάπτυξης όσον αφορά τον Πειραιά με άξονα κίνησης το λιμάνι. Δηλαδή κάναν τη συμφωνία με τους Κινέζους, τι είστε μόνο με αυτούς, δεν βρήκαμε, δεν είδαμε κάποιες προεκτάσεις γύρω από αυτό το θέμα. Εχθές με τον Μητσοτάκη στον Χατζηνικολάου δεν είδα να ακούγονται και τρελά πράγματα. Δεν είδα κάτι που δείχνει περαιτέρω εμβάθυνση της ανάπτυξης. Κοίτα, ξέρεις πώς πάνε αυτά τώρα. Θα το δώσουν όλους στους Κινέζους και οι Κινέζοι θα πούνε, ωραία, θα πάω να σου φέρω εγώ κάτι μεγάλες εταιρείες, όπως ήρθε η Hewlett, όπως έτσι ήρθε η Huawei. Και αυτά τα λέγαμε. Η ZTE. Θυμάσαι. Ναι. Όλες αυτές. Θα εγκατασταθούν εδώ, θα φτιάχνουν τα τμήματα που έχονται, θα τα συναρμολογούν και θα τα πουλάνε μέσα με ευρωπαϊκό ISO. Μακάρι να φτιάξουν και εγκαταστάσεις συναρμολόγησης εκτός από logistics και διαμετακομιστικά κέντρα, ξέρεις. Ναι.
Μακάρι, αλλά θα ήταν καλύτερο το λιμάνι να μην ανήκει όλους τους Κινέζους. Να υπάρχει και μια άλλη εταιρεία, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Τέλος πάντων, εντάξει. Τι να πεις τώρα. Θα τα δούμε στο μέλλον με τι τίμημα θα γίνει αυτό. Βλέπω αυτό με τον εισαγγελέα. Έληξε η ομοιρία του εισαγγελέα μετά από επέμβαση της αστυνομίας. Νεκροί οι δράστες, μας λέει εδώ πέρα το... Ξέρεις ποια υπόθεση μελετούσε αυτός ο εισαγγελέας? Το Banking News, ποια? Εκείνο το παιδάκι που το είχαν σκοτώσει οι αστυνομικοί σε μια διαδήλωση που ήταν 12 χρονών και διαδήλωνε εκεί και το πυροβολήσανε. Τη θυμάσαι την περίπτωση? Ναι. Capital. Για να δούμε τι λέει και το Capital. Έλα σήμερα. Κεφάλαιο στην οικονομική ενημέρωση. Μέρκελ Ολάντ για Ελλάδα. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Reuters. Πώς ένα Brexit θα μπορούσε να επιβαρύνει την τσέπη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάνε μας μια δήλωση γι' αυτό, Δημήτρη. Επί του Brexit. Brexit θα γίνει μόνο αν το επιζητήσει η ελληνική κυβέρνηση. Οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να φύγει η Ελλάδα. Ό,τι και να λένε, το κόστος. Θα πάμε σε 80% φτωχοποίηση, λένε κάποιοι, άμα γίνει Brexit. Νομίζω ότι το τι θα γίνει το έχει πει πολύ ωραίο ο Βαρουφάκης. Είναι σαν να προειδοποιείς τον άλλον ότι θα αλλάξεις ένα νόμισμα το οποίο δεν θα έχει καμία αξία. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάσου να πούνε ξαφνικά στους Έλληνες να το ανακοινώσουν. Ξέρεις ότι οι υποτιμήσεις ποτέ δεν ανακοινώνονται, γίνονται κάτι Σαββατοκύριακα, πριν προλάβει κανείς να τέτοιο. Τώρα όμως είναι ψυχιασμένοι όλοι. Όλοι τα έχουν κρύψει τα λεφτά, τα έχουν βάλει σε εφημερίδες, τα έχουν στείλει. Μεγάλη επιφυλακτικότητα. Ακριβώς, παρακολουθούν τα πάντα. Έτσι. Και τι θα πας να κάνεις εσύ, να ανακοινώσεις τον κόσμο, μεγάλε. Από Δευτέρα θα έχω δραχμή. Θα κλείσω τις τράπεζες και όταν ξανανοίξουν θα σας δίνουν δραχμές. Ξέρεις τι έχει να γίνει? Ό,τι έγινε στην Αργεντινή που έτρεχε ο κόσμος και τα άλλαζε όλα σε δολάρια. Και βγάλανε νόμο για να εμποδίσουν τον κόσμο. Ναι, τι νόμο όμως, στρατιωτικό να πούμε. Θα πρέπει να πηγαίνεις με το τάγκ στην τράπεζα, να το παρκάρεις. Με 30 ειδικοδυναμίτες για να βγάζεις λεφτά. Ναι, αυτά δεν είναι. Τώρα δεν είναι σοβαρά. Και το ξέρει και το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Που πολλοί κόσμος κάθεται και λέει να χρεοκοπήσουμε. Και έτσι δεν θα τους πληρώσουμε ποτέ. Αυτά είναι τρίχες. Και να χρεοκοπήσεις, συνεχίζεις να τα χρωστάς. Και αν ποτέ γίνει σοβαρή χώρα και ξαναβγάζεις λεφτά, πάλι θα τους τα πληρώσεις. Αυτό δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι ο κόσμος ότι έτσι και χρεοκοπήσουμε, πάει και μας τα χαρίσαν, είμαστε ωραίοι, φύγαμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στη σύγχρονη εποχή. Μπορεί κάποτε να υπήρχε. Στη σύγχρονη εποχή που περάσαμε από τον αφιλελευθερισμό, κάποιοι το λένε τραπεζικό φασισμό, εγώ το λέω τραπεζικό νεοκομμουνισμό. Δεν έχει σημασία που είναι στη Δύση. Κοίτα, το μοντέλο Ρίγκαν Θάτσερ του φιλελευθερισμού δηλαδή. Υπάρχει μια μονομαχία των κυβερνήσεων με τις μεγάλες τράπεζες. Όταν λέω μεγάλες, εννοώ τις ελληνικές, κατάλαβες. Τις οικογενειακές τράπεζες. Το Deutsche Bank, HSBC, Citibank, αυτές είναι τράπεζες. Να θυμίσω ότι στο βιβλίο του Gordon Brown, πέρα από το Crash, ο ίδιος είχε πει ότι ζήτησε λεφτά από την HSBC και η HSBC μην πω που τον έγραψε. Ο ίδιος τα λέγε. Η HSBC δεν μασάει τα φρύδια της. Αυτές που σου λένε είναι μεγάλες τράπεζες. Είναι ίσως 5 μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου. Είναι και η Σιγκαπούρη μαζί με το Λονδίνο, είναι κοινοπραξία η HSBC. Η HSBC είναι Άγγλοι και Κινέζικη τράπεζα, γιατί η Σιγκαπούρη είναι στην Κίνα. Εντάξει, αλλά είναι ξεχωριστή. Προάστιο. Όχι, έχει μια αυτονομία, είναι ξεχωριστή χώρα θεωρείται. Εντάξει, όπως ήταν το Hong Kong μέχρι που γύρισε από τα αγγλικά χέρια στα κινέζικα. Τις προάλλες άκουγα... Ναι. Τις προάλλες άκουγα στο ραδιόφωνο ότι κάτι κάνει ο Βαρουφάκης με τα ρέπος. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Τέλος πάντων, κάνανε κάτι με τα ρέπος και βάζανε ρέπος στις 10 και παίρναν λεφτά. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Δεν το παρακολούθησα και πολύ. Ήταν πρωί και βιαζόμουν να πήγαινα σε μια δουλειά. Τέλος πάντων, αυτό το κομμάτι θα το ξαναδούμε. Το άλλο που κάνουν είναι, ξέρεις, ότι μαζεύουν τα υποθεματικά από τον
ο ΑΕΔ, από την περιφέρεια Αττικής. Αυτά με τα ασφαλιστικά, ναι, τι μαγκές είναι αυτές. Στην Τράπεζα της Ελλάδας. Και γιατί τα πηγαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδας? Για ξεκινήσαμε να τα αυτό. Χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση που τους τελειώσουν τα λεφτά. Αυτά είναι δείγματα ότι μαζεύω backup σε περίπτωση που δεν έχω να πληρώσω. Πόσο άσχετη μπορεί να είναι η τύπη, η επικίνδυνη? Άσχετη. Δεν ξέρω. Πουλάνε τρέλα, υπάρχει κάποιο μεγαλύτερο σχέδιο που δεν το βλέπουμε. Τι να σου πω, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, δεν καταλαβαίνουν ότι δεν είναι πια αντιπολίτευση και είναι κυβέρνηση, ότι διοικούν μια χώρα. Τι να σου πω τώρα. Γίνεται μια ανάλυση στην καθημερινή για τη ρήξη που πρέπει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, και λέει, έχει τα κότσια όλοι ένας πρωθυπουργός. Τα κότσια σε εισαγωγικά βέβαια, έτσι, γιατί δεν μπορούσε να είναι και εκτός εισαγωγικών. Να έρθει σε ρήξη με την ακραία αριστερή πτέρυγα του κομματός του. Η Ελλάδα θα κηρύξει τάση πληρωμών στα μέσα Απριλίου, εκτός και αν οι πιστωτές της δανείσουν χρήματα ή χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές. Πες ότι δεν μας δανείζουν. Από πού θα πάρει λεφτά, τις BRICS? Δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνο μας συμμετέχει η Ιταλία και κάποιες άλλες χώρες που κάτι διάβαζα σε ένα άρθρο τις προάλλες. Η Κύπρο, πόσα είχε ζητήσει? Ένα, 2 κάτι. Του τα δώσανε. Εμείς πόσα είναι για να σωθούμε? Εμείς καμιά 12 τώρα θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Σύνολο 375 ξέρω εγώ. Όταν έχει η Ρωσία 150 δις διαθέσιμα, θα δώσει την Ελλάδα 200. Ας μην κάνω την κίνηση. Τρώει μεγάλη πίεση. Λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου τώρα βέβαια. Κάτι λίγο, κάπου σταμάτησε η κατρακύλα. Ναι, λίγο άρχισε να τσιπάει. Αλλά τους έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Είναι μέχρι να πάρει ο Άραβας την απόφαση να το ρίξει στα $20. Κάτσε και θα δεις. Από ό,τι φαίνεται οι Άραβες με τους Αμερικάνους έχουν συνεννοηθεί. Και όχι μόνο αυτό. Τους υποστηρίζουν στη ρήξη με το Ιράν. Άρα για να είναι κερδοφόρος ο πόλεμος από πλευρά χτυπημάτων, θα πέσει το βαρέλι. Έρχεται. Άμα το Ιράν υπογράψει συμφωνία με τους Αμερικανούς, κάτι που βέβαια το Ισραήλ δεν θέλει με τίποτα, τότε θα πέσει κι άλλο η τιμή. Διότι το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορεί πάλι να εξάγεται. Το Σαμαρά τον άκουσε που μίλησε καθόλου στη Βουλή? Τον πρόλαβα εγώ. Ναι, τον άκουσα ένα διάστημα. Τι είπε? Να σου πω την αλήθεια, φάνηκε λίγο που είχε κάνει ζημιά που έχασε. Φαινόταν. Δηλαδή δεν είχε χάσει τον αέρα, κατάλαβες τι λέω. Είχε χάσει τον αέρα, αλλά 6 μήνες πριν τις εκλογές τα υπουργεία κοιμόντουσαν. Δεν κάναν τίποτα. Να σου πω κάτι. Πάντα... Το λέγαμε και πριν τις εκλογές αυτό. Υπήρξε μια στασιμότητα. Ναι, να σου πω. Αδικαιολόγητη. Έχω μια πίσω στο μυαλό μου, έτσι λίγο συνωμοσία αυτό. Πιστεύω ότι ο Σαμαράς το προκάλεσε όλο αυτό επίτηδες. Γιατί, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, κάτσε και σκέψου τώρα. Πας στους Ευρωπαίους, πότε, το φθινόπωρο. Για να μην γίνει μάγκας ο άλλος. Και τους λες, παιδιά, εγώ δεν πρόκειται να κερδίσω στις εκλογές άμα δεν μου κάνετε ένα δώρο, κάτι, να το δείξω στον ελληνικό λαό. Του στυλ, ξέρεις, η Ελλάδα βγαίνει από το μνημόνιο και τώρα απλώς θα είναι σε μια επιτήρηση έτσι χαλαρή κτλ. Είχαν σκληρή γραμμή όμως, έτσι. Ναι, ναι. Προφανώς πήγε, θα σου έλεγα τώρα τι πήρε. Πολύ και σωστά. Κάθεται και σκέφτεται. Έρχομαι εγώ στη θέση του και σκέφτεται. Άμα πάω έτσι, έχασα. Ναι. Άμα κάνω αυτά που μου λένε οι Ευρωπαίοι, πάλι έχασα. Άμα κάνω αυτά που έλεγε το email του Χαρδούβελ, να κόβω τη τάξη, να τους αλλάξω τα φώτα, 5%. Θα πέσω κι άλλο. Τι κάνω λοιπόν? Απ' την άλλη έχω τον Τσίπρα, ο οποίος με πιέζει, έτσι μου είστε. Θα κάνω νωρίτερα τις εκλογές, γιατί όλοι αυτό αναρωτιόμαστε, γιατί τις έκανες νωρίτερα τις εκλογές. Θα κάνω λοιπόν νωρίτερα τις εκλογές και τι θα κάνω? Θα χάσω αξιοπρεπώς, εντάξει, μπορείς να πεις αξιοπρεπώς. Τα ποσοστά δεν πέσανε πολύ. Όχι, όχι, για την κατάσταση που βιώνουμε, ναι, τα ποσοστά ήταν συγκρατημένα. Όλα αυτά τα μέτρα συγκρατημένα. Ήταν συγκρατημένοι τόσο. Θα κάτσω λοιπόν να χάσω αξιοπρεπώς και θα τιμωρήσω και τους Ευρωπαίους και τον Τσίπρα. Θα ρίξω τον Τσίπρα στους Ευρωπαίους, καθίστε τώρα να τα βγάλετε πέρα μαζί του για να δείτε τι καλός που ήμουν εγώ. Και θα δει και ο Τσίπρας τη γλύκα να κάθεται να. Να συνδιαλέγεται με τη Μέρκελ, να δει τη σκληρή που είναι, που καθόταν και μου έλεγε
γιατί δεν παίρνω εγώ φιλολαϊκά μέτρα κτλ. Όλα αυτά όμως έρχονται και κουμπώνουν πίσω από μια παρατεταμένη και συνεχιζόμενη αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις οικογένειες που θέλουν να φτιάξουν τον προϋπολογισμό τους για να δουν από την επόμενη μέρα και μετά πώς θα κινηθούν. Εννοείται. Επειδή ο Σαμαράς και ο Τσίπρας θέλουν να παίξουν ο καθένας το δικό του παιχνιδάκι με τις καρέκλες της χώρας. Να δούμε τι θα γίνει. Και όλοι οι Έλληνες μαζί. Λες να γίνει καμιά συγκυβέρνηση στο τέλος. Κοίταξε, δεν έγινε όταν το συζητάγαμε για τις προηγούμενες εκλογές, αλλά μάλλον δεν ήταν όριμη η ελληνική κοινωνία για να γίνει αυτό στις εκλογές που μας πέρασαν. Προφανώς οδεύουμε σε μια συγκυβέρνηση. Τώρα θα είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Το παλιό μοντέλο που ήταν πυθύνια στην Τρόικα. Το καινούριο μοντέλο τώρα όμως που θα είναι πυθύνιο στην Τρόικα μπορεί να είναι και το ποτάμι. Ναι. Λοιπόν, βέβαια δεν θέλει στην πλάτη του έναν δερβέναγα ο Τσίπρας, γιατί τον Θεοδωράκη κάποιος τον υποστηρίζει από πίσω. Ναι, σήμερα... Από μπι αρχίζει, από μη πι, από μπι. Ναι, ναι. Σήμερα βγήκε λοιπόν... ένα άρθρο που έλεγε ότι έχει οικονομικά προβλήματα ο συγκεκριμένος κύριος και θα κλείσει, λέει, τις εκδοτικές του εταιρείες. Το άκουσες αυτό? Ωραία, θα πάρει αέρα ο Τσίπρας τώρα και θα αρχίσει να δίνει. Καινούριο φρούτο. Τώρα δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Προχωράμε για τον κύριο Βαξεβάνη. Τα είδες? Τι είναι? Λοιπόν, ο κύριος Βαξεβάνης που λες, από το infognomonpolitics.blogspot του κύριου Καλεντερίδη. Του κύριου Καλεντερίδη, μάλιστα. Το τριμελές, βεβαίως. Το τριμελές πλημελιοδικείο Αθηνών έκρινε ένοχο τον κύριο Βαξεβάνη για συκοφαντική δυσφήμιση του κύριου Βιενόπουλου και του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκιση 26 μηνών. Η ποινή που αποφάσισε το δικαστήριο μετά από ακροάσεις 6 ημερών είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν επιβληθεί ποτέ στην Ελλάδα για παρεμφερή αδικήματα, καθώς έγινε πλήρως αποδεκτό ότι τα εγκαλούμενα γεγονότα και οι ισχυρισμοί του κ. Βαξεβάνη ήταν ψευδή και εκδολίας πρόθεσης συκοφαντικά. Δηλαδή θα την εκτίσει την ποινή, είναι με αναστολή αυτή? Η βαριά καταδίκη του έχει μεγάλη σημασία για τα τεκτενόμενα στην Κύπρο, διότι επί της ουσίας το πρόσωπό του καταδικάστηκαν και καταδικάστηκαν όλοι εκείνοι στην Κύπρο, δημοσιογράφοι, πολιτικοί, δικηγόροι, που εδώ και 3 χρόνια προσπαθούν εκτοξεύοντας λάσπη να μετατρέψουν τραπεζικές πράξεις σε σκάνδαλα και ποινικά αδικήματα για να προστατεύσουν το πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο της χώρας και να το απαλλάξουν από τις βαρύτατες ευθύνες τους για την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. Πολύ περισσότερο όταν ο κ. Βαξεβάνης παρουσίασε προς υπεράσπιση του σειρά εμπιστευτικών εγγράφων από την Κύπρο, όπως απόρριτα έγγραφα της αστυνομίας, της Επιτροπής Θεσμών και Ειδικής Διαχειρίστριας της Λαϊκής, και προσπάθησαν επιτυχώς να τεκμηριώσει όλες τις συνήθεις συκοφαντίες περί της καταστροφής της Λαϊκής Τράπεζας. Είναι η CPB, η Λαϊκή. Όχι, η Λαϊκή Τράπεζα είναι η Κυπριακή Λαϊκή Τράπεζα που ήταν και στην Ελλάδα. Ο Στουρνάρας ποιες είχε, τη CPB είχε τραβήξει ο Στουρνάρας στην Πυραιός? Σε ποια δεν είχε τραβήξει? Ναι, τα καταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών τα πήρε όλα με τα ελλείμματά τους. Και της Ελληνικής Τράπεζας, αν τη θυμάσαι, υπήρχε μια που λεγόταν Ελληνική. Συνολικά 9 δις. Η Τράπεζα Κύπρου και η Λαϊκή. Τρεις τράπεζες. Λοιπόν, τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι επισημάνθηκε την πολιτική αγωγή και καταχωρήθηκε στα πρακτικά της δίκης, προκαλεί απορία και κατάπληξη ότι ενώ τουλάχιστον από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2014, όπως προκύπτει από το επίσημο έγγραφο της Κυπριακής Αστυνομίας, έχει γίνει αποδεκτή ελληνική δικαιοδοσία και έχει αποφασιστεί η παραπομπή της εξέτασης όλων των υποθέσεων που αφορούν Έλληνες στην ελληνική δικαιοσύνη, που ήδη διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση, μετά από παρέλευση 6 μηνών, κανένα στοιχείο δεν έχει αποσταλεί στις ελληνικές αρχές και συνεχίζεται η παραπλάνηση της κυπριακής κοινή γνώμη και η δυσφήμιση Ελλήνων πολιτών περί δίθεν διερεύνηση των πράξεών τους από την αρμόδια κυπριακή δικαιοσύνη. Επίσης, με απόφαση του εφετείου Αθηνών, κατέστη τελεσίδικη η καταδίκη του εκδότη κυρίου Πολίτη Γάμα Παπαδόπουλου σε 10 μήνες φυλάκιση ως συκοφάντη. Λοιπόν, με αριστερή κυβέρνηση μέσα από Βαξεβάνης. Μπράβο. Πρώτη φορά αριστερά. Αυτά είναι τρελά πράγματα για μένα, τουλάχιστον, που βλέπω. Την λογική την αφήσαμε. Βλέπω τον Κοτζιά που βγαίνει και κάνει διαβήματα. Η Νέα Δημοκρατία τόσο καιρό φοβόταν το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα αντιδράει σε κινήσεις της Τουρκίας. Αντιδράει ταχύτερα και από το ρεύμα ο Κοτζιάς. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που βλέπω από την αριστερά. Αν εξαιρέσεις εδώ μέσα, τι γίνεται?
Αν εξαιρέσεις του Κοντιά αυτό το φάουλ που βγήκε και είπε στους Ευρωπαίους τώρα ότι θα ανοίξει τα σύνορα και θα ορμήσουν όλοι οι τσιγκαντιστές και τα λοιπά. Παπά. Ναι, ναι, μπορούσε να τους το πει κατηδίαν. Δεν χρειάζεται τώρα αν βγαίνει να το λες αυτό. Α, μπράβο. Γιατί γινόμαστε λίγο εντάξει. Λίγο ρεζίλι. Ναι, λίγο ξεφτύλες. Τέλος. Μην τρέπεσαι, πες το. Λοιπόν, ναι. Είναι τρομερά πράγματα αυτά. Και έχω τώρα εγώ και μου είχε πει ένας βουλευτής ότι μαθαίνω άλλα, ότι ο Κοντζιάς τέλος πάντων για ένα διάβημα που είχε γίνει για μια για κάτι που είχε γίνει κάτω από τη Γάβδο τέλος πάντων γυρνάει και μου λέει ότι δεν έκανε διάβημα και αυτά είναι βλακίες και εγώ άλλα μαθαίνω ότι οι Τούρκοι τέλος πάντων έχουν κλείσει το μισό Αιγαίο με Ναύντεξ για δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Τα μαζέψαν όλα και φύγανε. Τα μαζέψαν όλα και φύγανε. Με τη βοήθεια των Αμερικανών. Ναι. Οπότε ο ισχυρισμός περί άλλα μαθαίνω, ακούω χειρότερα, κύριε Α. Λοιπόν, ήταν μια μπαρούφα. Θα πω στο μέλλον τη δήλωση, δεν θέλω να την πω ακόμα. Είναι βαρύ το όνομα. Είναι πολύ βαρύ. Λοιπόν. Συμφωνίες ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας στο κομμάτι με τη Ρωσία. Μπαίνουμε σε νέα φάση ελληνορωσικών σχέσεων. Να δούμε, θα έχει να ανακοινώσει κάτι. Ο Λαφαζάνης λέει ότι ξεκινάει μια καινούργια πορεία στις, υπέρ της διέλευσης τέλος πάντων ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ελλάδας. Αυτά θα τα δούμε. Γιατί η Τουρκία, μην ξεχνάμε ότι θέλει να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο στην περιοχή μόνο και μόνο για να δει και τις αντιδράσεις της ρωσικής κυβέρνησης, της ρωσικής ομοσπονδίας και τις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Επίσης, όταν είσαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μιλάνε τα πέντε μέλη, ο Άγγλος, ο Αμερικάνος, ο Ρώσος, ο Κινέζος και ο Γάλλος, όταν έχει ο Ρώσος τον Τούρκο και κάνει ότι γουστάρει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό μες στο Αιγαίο και έξω από το Καστελόριζο και δεν κάνει ο Ρώσος τίποτα σε περιοχές που είναι κοντά στο μαλακό του υπογάστριο, χάνει τη δύναμή του ως υπερδύναμη και στην ουσία μέσα στο διάλογο των 5 θα γυρίσει ο Αμερικάνος και θα του πει «Καλά, βάλε εσύ τον Τούρκο στη γωνία να μην σου ξεψαρώνει εκεί με τις φρεγάτες και άσε μετά, μην μας το παίζε μας υπερδύναμη». Δηλαδή χάνει τον ηγετικό του ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας ο Ρώσος. Το χάνει αυτό το πράγμα. Ο λόγος που πήρε την Κρυμαία ο Πούτιν είναι ακριβώς για να μπορεί να επηρεάζει την δικιά μας περιοχή. Ακριβώς. Δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο. Ελπίζω σιγά σιγά να αρχίζουν να φαίνουν τα πρώτα σημάδια, γιατί στη Μεσόγειο μην ξεχνάμε ο Euroasia που είναι το ευρωκαλώδιο που θα ξεκινάει από το Ισραήλ και θα καταλήγει στην Κρήτη, θα γίνει hub για όλες τις Κυκλάδες, θα είναι άλλες πλατφόρμες έτοιμες που θα βγάζουν υδροηλεκτρικό ηλεκτρικό τέλος πάντων και θα πηγαίνει και από εκεί στην Κρήτη, όλα αυτά θα είναι έτοιμα το 20, που σημαίνει ότι για να είναι έτοιμα το 20, 17, 18, κάπου θα ξεκινήσουν αυτά, έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν, τι είδους αβεβαιότητες? Ναι, εντάξει, το Ισραήλ τώρα έχουμε και εξελίξει το Ισραήλ. Έχουμε πιο δυνατές πτέρυγες πάνω στην κυβέρνηση. Εκεί τι έγινε, οι εκλογές? Θέλω να το βρω αυτό το κομμάτι. Θέλω να το... Έχουν γίνει εκλογές. Α, γίνανε εκλογές. Γίνανε, κάτσε να το βρω γιατί είναι πολύ σημαντικό και δεν το έχω διαβάσει. Δεν το παρακολουθείς αυτό. Έχουμε τους New York Times να λένε ότι είναι σημαντικό το Ιράν. Ναι, εντάξει, θα τα βρουν οι Αμερικανοί. Αλλά παράλληλα στηρίζουν τους Αραβές. Λοιπόν, το διαιρεί και βασιλεύει τέλος πάντων το λεγόμενο. Νερό εναντί υδρογοναθράκων στη λογική του παρεδώσει στη Λευκοσία. Θεσμική χρεοκοπία. Λοιπόν, πριν πάμε σε αυτό, γράφει ο Λιγερός ότι το σεισμικό φεύγει, το γελίο παραμένει. Όσον αφορά αυτό, λέει, όταν φεύγεις, ενώ δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα και προσπαθείς να το αξιοποιήσεις διπλωματικά, δείχνει πόσο χαμηλά είναι το επίπεδό σου. Κάνει πολλές διαλέξεις ο κύριος Λιγερός, είχα πάει πρόσφατα και σε μία. Έχουμε 4 μήνες που παρακολουθούμε τις κινήσεις ενός σεισμικού που ουσιαστικά παραμένει στο λιμάνι της Αμοχώς χωρίς να κάνει καμία έρευνα στα θαλάσσια οικόπεδα που προέβλεπε η Ναύτεξ, τέλος πάντων, στο οικόπεδο 1, 8 και 12, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, το Μπαρβαρός.
Λοιπόν, έτσι όλοι μίλησαν για την ενόχληση που δημιούργησε ένα σεισμικό που είχε δέσει σε λιμάνι. Τώρα που φεύγει, προσπαθούν να πείσουν ότι σχετίζεται με το γεωτρύπανο στα κοιτάσματα της αμαθούσας για την ιταλοκορεατική κοινοπραξία της ΕΝΗ. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ριζικά διαφορετική, μας λέει το άρθρο, και εξηγεί ότι η ΕΝΗ έκανε κανονικότατα την έρευνά της στο θαλάσσιο οικόπεδο 12 στα κοιτάσματα του Όνας Αγόρα και στα κοιτάσματα της αμαθούσας χωρίς να υποστεί καμία απολύτως παρενόχληση. Λοιπόν, κατά συνέπεια, αν το σεισμικό φεύγει, μας αφήνει εντελώς αδιάφορος όσον αφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Λοιπόν, ήταν από την αρχή ένα τέχνασμα, ούτε καν στρατήγημα, και ξέραμε όλη τη χαμηλή του αξία. Τώρα είναι πλέον απόδειξη, ας το θέσουμε ξεκάθαρα τώρα και ας συνεχίσουμε το έργο μας στο πλαίσιο της κυπριακής αποκλειστικής ζώνης, χωρίς να ασχολούμαστε με ανοσιότητες. Οι Τούρκοι βέβαια καθελκύσαν και δεύτερο πλοίο. Ερευνητικό. Ναι. Το θέμα ποιο είναι, ότι κάνω εγώ τώρα εδώ γεώτρηση. Είμαι η Έννη. Βαράω στο υπέδαφος. Το Μπαρμπαρόζι, το καινούριο Μπαρμπαρόζι που θα βγει, έχει ένα σόναρ που στέλνει πομπούς και δέκτες, τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεται. Σε ανοιχητικά κύματα. Μπράβο, αλλά επί των σεισμικών πλακών, όπως πήγες να πεις. Όταν έχεις δίπλα ένα αγιοτρύπανο και βαράει την πέτρα, μπερδεύεσαι, δεν μπορείς να ακούσεις καθαρά σαν ερευνητικό σκάφος. Λοιπόν, υπό αυτήν την έννοια, τον Μπαρμπαρόζ, να μην πω πόσες μάντρες. Προφανώς οι Τούρκοι τους πήρε κάποιος τηλέφωνο και τους έριξε άγκυρο. Εντάξει. Ακριβώς. Οι Τούρκοι δεν είναι κανένας ιδιαίτερα γενναίος λαός που σου την πέφτει χωρίς να έχει την έγκριση αλλού. Κατάλαβες. Έτσι έγινε και ο Ατήλας. Εντάξει. Δεν ξυπνήσανε μια μέρα οι Τούρκοι και ήρθαν να μας κάνουν επίσκεψη. Εντάξει. Να πάμε και στο Foreign Affairs. Είναι σημαντικό site, έχει μεγάλη επικαιρότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ κοντάφτη μας λέει ο David Gordon, μεγάλη ανταλλαγή χρέους της Κίνας. Αυτό με το Ισραήλ δεν μπορώ να το βρω, γιατί δεν μπορώ να το βρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Άρθρα. Είναι τρομερό άρθρο για πολιτική σημασία. Ίσως να είναι εδώ, στη συμμαχία αυτή όσον αφορά τη Μεσόγειο. Να το δούμε. Ιστορική προσέγγιση, νέες ευκαιρίες, γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας και της Κύπρου, ενδυνάμωση της συνεργασίας Αιγύπτου-Ισραήλ. Λοιπόν, στρατηγικά κενά και νέοι κίνδυνοι. Επίσης να πούμε ότι οι Αμερικάνοι πιέζουν τις Βρυξέλλες, για να πιέσουν οι Βρυξέλλες στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα το City να αλλάξει το καθεστώς της ιδιωτικής περιουσίας. Λοιπόν, άμα αλλάξει το καθεστώς της ιδιωτικής περιουσίας όσον αφορά τον κλήρο, ότι τα 100 χιλιάρικα που μπορούμε να βάχουμε σαν όριο στις τράπεζές μας, τέλος πάντων, και όλα αυτά. Η Αγγλία τσινάει, δεν απαντάει σε αυτά και το γυρίζει σιγά σιγά στον εθνισμό. Παράλληλα όμως, σε 6 εβδομάδες έχουν εκλογές οι Βρετανοί. Και ξέρουν ότι σε 16 μήνες που έχουν εκλογές οι Αμερικανοί, δεν θα είναι κανείς από αυτούς που είναι τώρα μέσα στο Λευκό Οίκο. Θα έχουν μια εντελώς διαφορετική ηγεσία. Εξού και η άμυνά τους πάνω σε αυτές τις μορφές πίεσης που προωθεί ο τραπεζικός νεοκομμουνισμός, για να, άμα καταφέρει και ρίξει την Αγγλία ο τραπεζικός νεοκομμουνισμός, έχει ρίξει τους πάντες. Εμείς είμαστε ένα πειραματάκι για να δούνε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη μάζα τη μεγάλη του δυτικού κόσμου, τέλος πάντων, πώς μπορούν να τους παίξουν. Και σιγά σιγά βάζουμε τις Βρυξέλλες να χτυπάνε τον Άγγλο. Όσο ο Άγγλος δεν κουνιέται, πάμε καλά. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις γι' αυτό. Δεν το ξέρω αυτό για το που μου πες τώρα την είδηση. Λοιπόν. Δεν μπορώ να το βρω αυτό με το άρθρο, δεν ξέρω γιατί, μπροστά στα μάτια μου το είχα. Να, το βρήκα. Όσοι ελπίζουν ότι σε περίπτωση εκλογής του Χέρζοκ θα επιφέρει μια βαρύτατη αλλαγή στην εξωτερική πολιτική του Ισραήλ, θα απογοητευτούν. Ανεξάρτητα από το ποιος θα ανακηρυχθεί νικητής μετά τις εκλογές και τις αναπόφευκτες εβδομάδες διαπραγματεύσεων και παζαρεύματος που θα οδηγήσουν στο σχηματισμό συνασπισμού, η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ
σε ό,τι έχει να κάνει με τα μεγάλα ζητήματα θα χαρακτηριστεί από συνέπεια και όχι από μετασχηματισμό. Το καλό είναι αυτό, ότι το Ισραήλ θα έχει σταθερή εξωτερική μακάρι πολιτική. Μακάρι να συνεχίσει, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα συμφέρει το Ισραήλ, έτσι να το πούμε. Πραγματικά το συμφέρει. Αλλά δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος του κόσμου και οι Αμερικανοί το ξέρουν. Το Ισραήλ πάει όπου πάνε τα συμφέροντά του. Σήμερα είναι φίλοι, αύριο δεν είναι. Μεθαύριο μπορεί να είναι πάλι. Μια με τους Τούρκους, μια με εμάς. Θέλω να σου διαβάσω δύο παραγράφους που είναι πολύ σημαντικές για αυτό που συζητάμε. Λέει: εξελίξεις στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο σε συνδυασμό με τα ενεργειακά αποθέματα στη λεκάνη της Μεσογείου που είμαστε εμείς, συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός γεωστρατηγικού περιβάλλοντος στην περιοχή, με κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη που σέβονται το status quo να συνασπίζονται απέναντι στα αναθεωρητικά κράτη και τις στρατηγικές που ευνοούν την αποσταθεροποίηση, ενώ την Τουρκία. Δηλαδή, εμείς η Κύπρος, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, απέναντι στο αντίβαρο Τουρκία, τέλος πάντων, στον αναθεωρητισμό αυτό. Λοιπόν, ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από το φυσικό αέριο, με την επιδείνωση σχέσεων Δύση-Ρωσίας, τέλος πάντων, για να μην το κουράζουμε, έχουν ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο με τις πετρελαιοεταιρείες. Τα ανταγωνιστικά συμφέροντα, και εδώ εμπιπτουν με το Ισραήλ, να σου πω, που προκύπτουν, οδηγούν στη δημιουργία αντίπαλων συμμαχιών για την εξυπηρέτηση εθνικών συμφερόντων. Και μπαίνουμε στο κύριο κομμάτι. Με τις πρόσφατες συνομιλίες Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου σε ανώτατο επίπεδο και τις συνομιλίες Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ σε επίπεδο γενικών γραμματέων των αντίστοιχων Υπουργείων Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 8 και 12 Νοεμβρίου του 2014, συμφωνήθηκε το πλαίσιο της κοινής στρατηγικής των τεσσάρων κρατών για την εξασφάλιση της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή θα έχουμε χαλαρά ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Με τις ευλογίες των Αμερικανών. Ακριβώς. Στον αντίποδο των εξελίξεων προβάλλει ο τουρκικός αναθεωρητισμός, συνεπικουρούμενος από σχέδια και στρατηγικές που ευνοούν την αποσταθεροποίηση. Ό,τι και να κάνει τώρα μόνος του είναι. Λοιπόν, ναι. Τους οποίους από ό,τι έχουμε όλοι καταλάβει, τους συμποντάρουν οι Τούρκοι. Ακριβώς. Για να εξαφανίσουν τους Κούρδους. Καλά, οι Κούρδοι είναι μαχητές, έτσι. Δεν κάμπτονται με τίποτα και μπράβο στο Κουρδιστάν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει, τώρα αυτό θα το πω, δεν έχει να κάνει με αυτά που συζητάμε. Ο γιατρός του ζήτησε να καρφώσει τη γυναικάρα ασθενή. Εσύ τι θα έκανες? Εντάξει, δεν υπάρχουν αυτά που διαβάζουμε. facenews.eu. Εντάξει, αυτό το διαβάσω, δεν μπορώ. Φίλες και φίλοι, τώρα εντάξει, θα κάνουμε μια μικρή παύση γιατί εδώ πέρα δεν γίνεται. Πόσο περίεργα μπορείς να νιώσεις όταν μπεις μέσα στο ιατρείο και δεις το γιατρό να σου ζητάει χάρη? Και τι χάρη, μάλιστα, να κάνεις ένεση σε μια γυναικάρα με τέτοιο πισινό. Πες μου πώς νιώθεις. Και έχει εδώ πέρα την κυρία Τουμπανίδου. Εντάξει, πλάκα είναι. Κοροϊδεύαν τον ασθενή που μπήκε τώρα, τον ψαρώσανε για να έχει, ξέρεις. Τρομερό, έχει πλάκα αυτό. Λοιπόν. Συγκέντρωση των συνταξιούχων αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Πανελλαδική συγκέντρωση. Πραγματοποιούν στις 10 το πρωί συνταξιούχοι του Λεκανοπεδίου. Σημείο συγκέντρωση πλατεία Συντάγματος. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, συγγνώμη. Λοιπόν, εκτελεστική επιτροπή της ΑΔΔΕ. Καλύτερα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Μπλα μπλα μπλα. Να πάρουν μέρος στην, στην πανατική πανσυνταξιούχική συγκέντρωση. Με αιτήματα στήριξη του δημοσίου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας. Βλέπουμε να κάνει κάτι η κυβέρνηση γι' αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, το 2015 όλα θα είναι όπως ήταν το 2014. Flat. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Το 2016 μπορεί να γίνει κάτι, αν προλάβουμε. Κάτι για διετή παράταση στο ασφαλιστικό, νομίζω, ακούστηκε. Στα κρυφά δεν έχει υποθεί πιο έξω. Εδώ είπαν ότι ο ΕΜΦΙΑ θα μείνει όπως είναι τώρα. Άκουσα ότι δεν θα πληρωθεί για το 2015, αλλά έρχεται ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, δηλαδή γίνεται ένας μετασχηματισμός. Ναι, θέλω να ακούσω είναι... τη μία τιμή του ένφια για το 2015 και την τιμή του φόρου για το 2015 που σχεδιάζουν. Θα πληρώνουν αυτοί που έχουν τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μακάρι να το δούμε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα άμα γίνουν αυτά. Θα γίνουν όμως. Αυτή είναι η ερώτηση. Σιγά με γίνουν. Τρία νέα διόδια από σήμερα στο τμήμα του Μαλλιακού. Τα δεν πληρώνω έξω από τα διόδια που βλέπαμε κάθε 3 και 5. Και έβγαινε ο Λαζόπουλος και έλεγε τότε για τον Καραμαλή. Ξέρεις. Δεν έχω δει να παίρνει πρωθυπουργός 34% όταν βάζει διόδια.
αφιερωμένο, κύριε Λαζόπουλε, για πάρτι σου. Ξέρεις, όλοι αυτοί τώρα που δεν πληρώναν και περνάγαν έτσι στα διόδια έχουν φωτογραφηθεί έτσι και τους έχουν πάει όλους στα δικαστήρια. Συστημένα. Όλους τους έχουν πάει. Μιλάμε, τα πρόστιμα πέφτουν ευρωχή. Ναι. Λοιπόν, στην Τουρκία φρόει 296 καταδικαστές για την υπόθεση Βαριοπούλα. Ο Ερντογάν θα μας τρελάνει, μου φαίνεται. Χρειάζεται τη βοήθειά τους, φαίνεται, για κάποιο λόγο. Ναι. Έχουν αρχίσει, δεν έχουν πιλότους στο στράτευμα για τα αεροσκάφη. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν ελλείψεις. Ας τους τα μαλακά τώρα, γιατί μου το γυρνάει ο αγγλοσαξονικός άξονας. Και θα έχω θέμα. Ας τους αξιοποιήσω λοιπόν με μια αθώωση, γιατί γυρνάει το παιχνίδι τώρα στην Τουρκία. Και καλά κάνει. Και πολύ καλά κάνει. Μας λέει ένας φίλος από το στόχο, άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, 11 μέρες δεν θα υπάρχουν λεφτά ούτε για συντάξεις. Λεφτά θα υπάρχουν ακόμα για ένα διάστημα, αλλά ξέρεις τι λεφτά θα είναι, αποθαματικά των ταμείων, δικά σου, δικά μου λεφτά, όλα αυτά που έχουν μαζέψει για να πάρουμε κάποτε σύνταξη. Κατάλαβες τι λεφτά υπάρχουν. Και βγαίνει και λέει ο Πάγκαλος, το έχει αναρτήσει ο κύριος Βασίλη Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρού. Πάγκαλος, ναι στο φόρο λίπους, αρκεί να εξαιρεθούν ελαιόλαδο και βαζελίνη. Δώρο και ένα κάκτο για τα μαγκώματα. Έλα, θα μας τρελάνει και ο Παγκάλος, μου φαίνεται. Βγαίνει και λέει τα δικά του. Κάνει πλάκα αυτός τώρα, έχει σκασίλα τώρα. Είχαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή. Ναι. Απίστευτος. Ναι, είδα. Σμαρώδης. Ναι, είδα. Έχει ανέβει στο site. Είπες ότι θα έχει συνέντευξη και από τον Άδωνη τώρα, ε? Αύριο θα είμαστε στο γραφείο, θα γίνει συνέντευξη, τώρα πότε θα ανέβει θα το δούμε. Εντάξει. Δεν θα την κάνω εγώ, θα την κάνει ο Δημήτρης τη συνέντευξη. Α, πιθανόν μετά το Πάσχα να έρθει ο Άδωνης εδώ στην εκπομπή, να τα πούμε κατηδίαν. Ωραία, θα είσαι και εσύ μαζί, θα είναι και ο Δημήτρης, θα είμαστε τριάδα. Άμα θέλεις βέβαια. Θα πέσει σφυροκόπημα από παντού, ομοφροντίες θα φεύγουν. Βέβαια. Λοιπόν, τι λες, να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Ναι. Ωραία. Κάνουμε. Θα μπούμε σε ένα μικρό διαλυματάκι.
Επανήλθαμε, φίλες και φίλοι, μετά το μικρό διαλυματάκι μας. Για το Βαρουθβάκι δεν είπαμε τίποτα. Πέρασε αυτή η εβδομάδα, ήταν στα κάρβουνα. Προφανώς το έχουν βάλει χέρι και δεν πολύ. Τι χέρι. Μέχρι τον αγώνα. Το μόνο που ακούστηκε ήταν για τη γυναίκα του και τα ενοικιαζόμενα σπίτια που το ένα στην πλάκα. Μπράβο, τι έγινε με αυτό. Κάτι παίχτηκε. Και εδώ, η γυναίκα του έχει μπει σε εκείνα τα site που μπορείς να δανείσεις για μερικές μέρες το σπίτι σου σε κάποιον ξένο. Α, να ναι, μείνει ναι. Εκεί και εσύ να πας να μείνεις κάπου αλλού ή έχεις κάποιες δουλειές στο εξωτερικό, ξέρω εγώ, και δεν θα είσαι εκεί. Βέβαια αυτό χρειάζεται άδεια από τον ΕΟΤ και σήμα, το οποίο φυσικά δεν υπήρχε. Εντάξει, τώρα αυτά... Γελοιότητες, κλασικές βαλκανοχωριάτικες γελοιότητες. Ελληναριές. Νεοληναριές, καρπαζαριές. Λοιπόν, έκτακτη σύσκεψη Τσίπρα Βαρουφάκη στο Μαξίμου. Ισοβαρεύεις, σε πάω πρώτη Δευτέρα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Ή τον ενημερώνει τι έγινε στο Brussels Group, ξέρω εγώ. Και καλά, ναι. Στα τρία δις εκλογές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες το Μάρτιο. Από το Banking News. Επιβράδυνση του ρυθμού εκλογής καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες. Καταγράφηκε το Μάρτιο με Bloomberg. Σύμφωνα με Bloomberg. Δεν έχουν μείνει και πολλά, γι' αυτό μειώνονται οι εκλογές. Μίλησε μας λίγο για το πώς κινήθηκε έτσι ο μήνας. Εντάξει, τα περισσότερα τα πάνε σε εφημερίδες ή τα βγάζουν στο εξωτερικό. Κυρίως σε εφημερίδες. Δηλαδή δεν πάνε μακριά τα λεφτά. Δηλαδή σηκώσαμε ένα δις, λέω εγώ, ένα χι ποσό. Από αυτό το χι ποσό, τι ποσοστά φύγαν έξω, είδες ας πούμε ποσοστά που έχουν φύγει και τι ας πούμε. Βγήκανε κάτω από τις τράπεζες. Βλέπουμε 40 έξω. Δηλαδή, άμα δεν βλέπουμε κάτι παραπάνω από αυτό το ποσό. Δεν έχω μια γενική εικόνα, αλλά φαντάζομαι ότι τα 2 τρίτα είναι κρυμμένα σε πυρίδες ή στα σπίτια και το 1 τρίτο έχει βγει έξω. Τα χοντρά ποσά δηλαδή. Ναι. Ελπίζω να αλλάξει το κλίμα, διότι δηλαδή. Ναι. Γονατίζουν σιγά σιγά τη χώρα όλες αυτές οι κινήσεις. Κατάλαβα. Δεν είναι καλά αυτά τα πράγματα. Λοιπόν... Μαχαίρι στην πλάτη της κυβέρνησης από Μητσοτάκη. Λέει το Χωνί. Οι εταίροι να μην δώσουν ούτε ευρώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, η εφημερίδα τον χαρακτηρίζει προδότη. Η μόνη λέξη λέει που αξίζει να χρησιμοποιήσει κανείς από το κατά τα άλλα πλούσιο λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας ώστε να τον χαρακτηρίσει. Και τέλος πάντων του ρίχνει ένα κραξιματάκι το Χωνί τώρα κλασικά. Τι θα πει. Εντάξει. Μάθα μια είδηση και στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Πέθανε ο Σύφης στην Κρήτη. Πολύ καλή θα πεις τώρα. Λοιπόν... Ναι, θα το πάνε λέει για νεκροψία στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης. Εντάξει, δεν άντεξε τον κρύο μάλλον ή... Καλά, μάλλον δεν έχει συμβεί αυτό ή τον πυροβολήσαν γιατί οι κριτικοί έχουν μια ερωτήση τους. Αλλά από ό,τι άκουσε... Πέρασε κάποιος... Απλά ψόφισε. Πέρασε κάποιος εκπαιδευτής κροκοδίλων από την περιοχή και κάνει τα δικά του. Εντάξει, ήταν λίγο λέει άγριος ο χειμώνας στην Κρήτη φέτος. Τι να πω. Η Κρήτη με τα κοπέλια δεν μασάει. Μια απαράδεκτη πρόκληση της Τουρκίας και να κλείσουμε με αυτό. Τούρκος πρόξενος στην Κομωτινή ζητά να φύγει τα μπέλα, δεν ξεχνώ. Ναι, καλά. 6.30 παρά 20, 32 του μηνός και αφού έχω γίνει ο πάπας της Ρώμης. Αγαπητέ Ακιντζή, τέλος πάντων, νιώθουν στενάχωρα αντικρίζοντάς την κατά την είσοδό του στην πόλη. Γιατί άραγε. Ο Δήμος Καβάλας, όπως ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, απάντησε στον ξένο διπλωμάτη ότι η ταμπέλα αυτή αναφέρεται σε ένα θλιβερό ιστορικό γεγονός και ότι οι Κύπροι είναι αδέλφια των Ελλήνων και υποστηρίζουν πάντα κάθε δίκαιο αίτημά τους. Επίσης, του τόνισε ότι όλοι όσοι επισκέπτονται την Καβάλα πρέπει να γίνονται κοινωνία αυτού του ιστορικού γεγονότος και ότι ο ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον.
Λοιπόν, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι άλλο. Το μόνο να αναφέρω και την είδηση που πέρασε έτσι στα... Για πες. Στα κρυφά, ότι οι Άγγλοι αρνηθήκαν τη διαμεσολάβηση της UNESCO για τα μάρμαρα του Παρθενώνα και άρα τώρα η Ελλάδα, εν τω μεταξύ ο κύριος Ξηδάκης, ο υπουργός πολιτισμού, αν θυμάμαι καλά τώρα είναι, ναι, αν θυμάμαι καλά, είπε ότι ναι, για βαθύτατη θλίψη που νιώθει και τα λοιπά, χωρίς να πει κάτι ουσιαστικό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, θα χρησιμοποιήσουν εκείνη την δικηγορική εταιρεία για να πάνε την υπόθεση στα δικαστήρια? Γιατί μόνο από αυτά καταλαβαίνουν οι Ιγκλέζοι τώρα. Δεν... Τώρα να κάθεσαι, να διαμαρτύρεσαι και να βγαίνεις στα κανάλια και να λες, να λες, να λες. Αυτοί λένε, εντάξει, ας τους να λένε, τα μάρμαρα δεν θα πάνε πουθενά. Θα πάρει πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Αφού είναι στο χέρι μας να το κινήσουμε αυτό. Αλλά... Δεν θα βγάλουμε κανένα... Δεν το πάμε σωστά. Γιατί να ζητήσουμε μόνο της Αγγλίας τα μάρμαρα? Εγώ θέλω και της Γαλλίας, θέλω και της Γερμανίας, θέλω και της Αμερικής, θέλω και της Κίνας, θέλω και της Ρωσίας. Γιατί πάνε μόνο στο Λονδίνο? Και άμα θέλουν να ρίχνουν τον ελληνικό πολιτισμό, να τους τα δανείζουμε για κάνα χρόνο. Να γίνεται μια ανταλλαγή, μπράβο. Εκθέσεις, να μας φέρουν για αυτή τα δικά τους. Κάνα πρόβλημα. Βγάζουν τόσα δισεκατομμύρια και αυτοί. Εντάξει, άντε βγάλε άκρη τώρα. Θέλει ολόκληρη εκστρατεία, νομική εκστρατεία για να γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτές οι μαγκές πάμε να τα διεκδικήσουμε και όλα αυτά. Είναι πολύ fake. Μόνο νομικά λύνονται αυτά τα θέματα. Βέβαια. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από το ανεμολόγιο. Εντάξει, δεν είπαμε πολλά σήμερα. Λίγα είπαμε. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα δεν είναι μεγάλη εβδομάδα, ακόμα έχουμε. Πότε ξεκινάει η μεγάλη εβδομάδα? Έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Ξεκινάει η καθολική μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Είναι την παράλληλη εβδομάδα, μου φαίνεται. Οπότε έχουμε ακόμα περιθώριο. Λοιπόν, από μένα καλή συνέχεια, φίλοι, και καληνύχτα σας. Καληνύχτα και από μένα. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη. Γεια σας. Γεια σας.